της φύσεως θεσμό, συνημένη εν Θεός, ομό ψυχής όσο με αυτό δελφοί μάρτυρες, εν αθλήσει Συντισσεμνή ευλαμπία όθεν στεφανών, νικητικών δεδεγμένη η μας διασώζεται. Τη δεκάτη του μηνός Οκτωβρίου ευλαμπίου, ευλαμπίας και διακοσίων μαρτύρων, βασιανού οσίου και θεοφίλου του ομολογητού, γρηγορίου Νικέας του ομολογητού, ποινητού επισκόπου κνοσού της Κρήτης, αμβροσίου οσίου της Όπτινα. Οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία τα αδέλφια έζησαν στην εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, και συγκεκριμένα το έτος 296 μετά Χριστόν. Ο διωγμός κατά των χριστιανών ήταν σκληρός και ανελαίητος. Γι' αυτό ο Ευλάμπιος και οι αδελφοί του Ευλαμπία κρύβονταν μαζί με άλλους χριστιανούς στο βουνό. Εκεί ζούσαν καλλιεργώντας την προσευχή και την μελέτη των ιερών γραφών. Κάποια μέρα ο Ευλάμπιος πήγε στην οικομίδια να προμηθευτεί τροφές αλλά οι ειδωλολάτρες τον αναγνώρισαν αμέσως και τον συνέλαβαν. Βέβαια, στην ερώτηση του βασιλιά αν πιστεύει στον Χριστό, ομολόγησε φανερά ότι είναι χριστιανός, οπότε τον έβαλαν μέσα σε ειδωλολατρικό ναό με την βία για να θυσιάσει. Ο Ευλάμπιος όμως, δια της προσευχής, συνέτριψε το είδωλο του ψευτοθεού Άρη και ενώ άρχισαν να τον μαστιγώνουν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, όρμησε η αδελφή του Ευλαμπία και αφού τον αγκάλιασε, παρακάλεσε τον Θεό να την αξιώσει, να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό της. Τότε έβαλαν και τους δύο σε ένα καζάνι με βραστό νερό, αλλά διαφαύματος αυτοί δροσίζονταν και έτσι βγήκαν σόοι και αυλαβείς. Αυτό έκανε να πιστέψουν στον Χριστό 200 δολολάτρες, οι οποίοι μαζί με τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία αποκεφαλίστηκαν υπέρ της αληθείας του Κυρίου. Και όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, «Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών» προς Ρωμαίους β' 10. Δηλαδή, «Δόξα και τιμή και ειρήνη» Θα αποδοθεί από τον Θεό στον καθένα που εργάζεται το αγαθό και πεθαίνει γι' αυτό.